που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, από χθες, και εξακολουθεί να παρακολουθεί και τις εξελίξεις σήμερα, την Έλενα Τηλουκά, αυτού του φωνικού που συγκλονίζει το Παγκύπριο. Καλώς όρισες, Έλενα. Ποια είναι τα τελευταία νέα και οι εξελίξεις που φέρνει η επόμενη μέρα? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρέπει να πούμε ότι το πρωί πραγματοποιήθηκε στο αρχείο της αστυνομίας ευρεία σύσκεψη για να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν ενώπιον τους οι ανακριτές. Είναι πολύ αισιόδοξη ότι μέχρι το βράδυ θα εξιχνιαστεί αυτή η πρωτοφανής υπόθεση για τα κυπριακά δεδομένα. Αναμένεται εντός της ημέρας φυσικά και η ανάκριση του 15χρονου παιδιού, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της τυγερής δολοφονίας. Μετά το μεσημέρι, αναφέρουν οι πληροφορίες μας, θα γίνει αυτό. Και κατά πάσα πιθανότητα μετά την ανάκρισή του, μετά την γραπτή κατάθεση που θα λάβουν οι ανακριτές, κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψουν και εντάλματα σύλληψης. Τώρα, να πούμε ότι, όπως ανέφερες και εσύ αρχικά, συγκλονίζουν τα ευρήματα της νεκροτομής στις ορούς του Ζεύγους. Καθώς σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 60χρονος φέρει περισσότερα από 25 τραύματα σε όλο του το σώμα, με τα περισσότερα τραύματα να είναι στην περιοχή του λαιμού. Ενώ η γυναίκα, η 59χρονη γυναίκα, φέρει περισσότερα από 8 τραύματα σε λαιμό και θώρακα. Οι έρευνες ήταν χθες πολύ ωραίες, συνεχίζονται και σήμερα. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται στην σκηνή έρευνες με ανιχνευτικά σκυλιά, προκειμένου να εντοπιστεί το φωνικό όπλο, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί χθες. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και κάποια σενάρια τα οποία εξετάζει η αστυνομία, ωστόσο για δικούς τους λόγους κρατάνε κλειστά τα χαρτιά τους μέχρι στιγμής. Και εξετάζεται και το ενδεχόμενο, που είναι και πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης, να υπήρξαν αλλοιώσεις στην σκηνή του φόνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σημαντικό θεωρείται το στοιχείο ότι δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης της οικίας. Αξιολογήθηκαν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους ανακριτές, οι οποίοι αναζήτησαν πλέον την άκρη του νήματος στα τεκμήρια και στο διάβασμα ουσιαστικά της σκηνής του εγκλήματος. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε να πας να συνεχίσεις τη δουλειά σου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Εμείς παραμένουμε